Play Big Tart εδώ. Και σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο με Play Rewind. Από τα αγαπημένα σας βίντεο, έχω δει αυτά τα βίντεο τα λατρεύετε. Αυτή τη φορά όμως το βίντεο θα είναι με ένα legend του ποδοσφαίρου. Έχει σταματήσει την μπάλα πλέον. Αυτός εδώ είναι ο Ρονάλντο Ναζάριο ή αλλιώς R9. Έβαλα ένα straw poll στο Instagram όπου θα εμφανιστεί και εδώ πέρα, στο οποίο έβαλα να ψηφίσετε Buffon ή Ρονάλντο. Οι περισσότεροι ψηφίσατε Ρονάλντο, το 60%. Άρα βγήκε αυτός εδώ. Να κάνετε ένα followάκι στο Insta, γιατί εκεί πέρα κάνω τα straw polls για τα επόμενα rewinds που θέλετε να έχουμε. Ξέρω ότι έχει βγει ο Τσιμίκας. Το επόμενο rewind που θα έρθει είναι του Τσιμίκα. Μην αγχώνεστε. Οπότε πάμε τώρα στο βίντεο να δείτε πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του Ρονάλντο Ναζάριο. Ξεκινάμε από την Eindhoven εδώ, από ό,τι βλέπετε. Έχουμε τον Ρονάλντο να είναι 77 overall. Είναι χαμηλό rating. Παρ' όλα αυτά, το 5 skill move το έχει κρατήσει, όπως και το 4 weak foot. Εντάξει, 5 weak foot έχει κανονικά, αλλά εμείς του βάλαμε 4. 19 χρονών λέει, τον έχω βάλει το μεταξύ να είναι 18 χρονών, αλλά δείχνει 19. Το καλύτερο όμως της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι? Αυτό εδώ. Δείτε λίγο πόσο potential έχει ο Ρονάλντο Ναζάριο. Έχει το περισσότερο potential από όλους στην πρώτη σεζόν. 99 ολόκληρο potential. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτός ο παίκτης. Είμαστε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν η Eindhoven είναι τσουλού ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα, παίζει να είναι κανένα Europa League. Πάμε να βάλουμε το πρώτο development plan για τον Ναζάριο. Για τον Ρονάλντο έχει και squad role important. Λέει εδώ has potential to be special. Οι υπόλοιποι strikers που έχουμε είναι ο Ζαχάβη και ο Μάλεν. Αυτή ήταν η βασική. Θέλουμε να ανέβει και το weak foot του, γιατί ξέρουμε όλοι ότι έχει 5-5 ο Ρονάλντο. Άρα για πρώτη σεζόν θα του βάλουμε ένα complete striker. Let's go! Φτάσαμε μήνα Ιούνιο και η σεζόν μας τελείωσε. Για πάμε να δούμε τι έκανε η PSV και αν πήρε κανένα τίτλο. Είδα ότι δεν είναι πάντως Europa League και τσουλού. Με το 1, με το 2, με το 3. Και ναι! Ο Ρονάλντο θα πάρει τον πρώτο του τίτλο με τη φανέλα της Eindhoven πάρα πολύ εύκολα. 10 βαθμούς διαφορά πάνω από τον Άγιαξ. Μία ήττα όλο και όλο στο πρωτάθλημα, η οποία ήταν και με τον Άγιαξ νομίζω. Άρα ήδη πρώτο τίτλο στα 19 του Ρονάλντο. Πάμε να δούμε και στα υπόλοιπα, στο κύπελο βασικά τι έγινε. Λοιπόν, έχουμε round 2. Όπου θα νικήσουμε 4-0 τη Βέλνο. Θα πάμε quarter finals. Θα νικήσουμε 0-2 τον Άγιαξ. Πάμε ημιτελικό. Νικά μου τρέχει 2-0 και είμαστε τελικό με Φέγερνοντ. Κάναμε και τον double. Για να δούμε. Ενώ δεν ήταν καν Ευρώπη PSV, αυτό σημαίνει ότι δεν έκανε καλή σεζόν πέρσι. Άρα φέτος ο Ναζάριο την κουβάλισε. Πάμε για τον double. Boom! Όχι ρε φίλε. 1-0 θα χάσουμε στον τελικό. Εντάξει, δεν πειράζει, κάναμε μια πολύ καλή σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και στα υπόλοιπα. Champions League το πήρε η City νικώντας την Ίντερ. Και Europa League η Λειψία νικώντας τη Leicester. Πόσο rating έφτασε την πρώτη σεζόν? 82 overall! Καλά, αυτός ο άνθρωπος θα γίνει θηρίο. Παίζει να κάνει την καλύτερη καριέρα από όλους. Δεν ξέρω, έτσι υποψιάζομαι. Ως τώρα την καλύτερη καριέρα σε θέμα rating νομίζω την έχει ο Ιμπραήμοβιτς. Αλλά ο Ρονάλντο δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα. Νομίζω ανέβηκε συν 5 από πέρσι. Πάμε να δούμε και τι stats είχε. Λοιπόν, ο Ρονάλντο σε 38 match έβαλε 22 goal και έβγαλε 3 assist. Πανέμορφη πρώτη σεζόν για τον Ρονάλντο. Πιστεύω μπορούν να το ζητήσουν κάποιες ομάδες. Βέβαια, οι μεγάλες ομάδες να το ζητήσουν μπορεί να μην παίζει βασικός. Καλύτερα να το ζητήσει μια ομάδα που είναι mid-table προς Ευρώπη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Θέλω να δω λίγο και αν βγήκε στους πρώτους scorers. Όχι, πρώτο scorer δεν βγήκε. Τον πέρασε για ένα goal ο Tadic. Δεύτερη σεζόν λοιπόν για τον R9. Και πάμε να δούμε πόσο είναι και το potential του. Έμεινε στο 99 ή έπεσε? Για να δούμε. Δεύτερη σεζόν λοιπόν, το potential του εδώ βλέπετε. Παραμένει στο 99, οπότε έχει ελπίδες να πάει πάρα πολύ ψηλά αυτός ο παίκτης. Ρονάλντο transfer offer. Για να δούμε ποια ομάδα ζητάει αυτό το φαινόμενο. Μας τον ζητάει η Ίντερ για 123 εκατομμύρια. Ομάδα στην οποία έπαιζε ο Ρονάλντο. Λέτε να κάνει παρόμοια σεζόν με αυτή που έκανε και στην πραγματικότητα? Θα πατήσουμε accept εννοείται. Ωραία ομαδούλα Ίντερ. Βέβαια έχει Λουκάκου και Λαουτάρο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίζει βασικός. Εμείς θα το προσπαθήσουμε όμως. Για να δούμε λίγο τι ομαδούλα έχει Ίντερ. Για να την τσεκάρουμε λίγο. Ο Λαουτάρο έφυγε. Όπα, όπα, όπα. Τι γίνεται εδώ ρε? Τι γίνεται εδώ? Σεφτσέγκο βλέπω, Ιαν Ρας. Κακό αυτό.
Αυτό είναι λίγο κακό γιατί ο Ρονάλντο μπορεί να μην παίζει. Και Φέρντιναντ βλέπω εδώ. Αμά. Έχει πάρα πολύ δυνατή ομάδα η Ίντερ και μπορεί να είναι και φαβορή. Έχει τρομερούς παίκτες Icon μέσα. Πάμε για τη δεύτερη σεζόν να βάλουμε και ένα development plan στον Ρονάλντο. Θέλουμε να το ανεβάσουμε λίγο το pace. Γιατί είναι 77 ακόμα και θέλουμε να ανέβει λίγο. Οπότε θα τον βάλουμε mobile striker. Να ανέβουν λίγο και το shoot. Ανεβαίνει attacking position, shot power και long shot. Μια χαρά, δεν μας χαλάει καθόλου. Και πάμε να παίξουμε και τη δεύτερη σεζόν μας. This is the end. Δεν είδα για χρυσή μπάλα ούτε αυτή τη σεζόν ούτε την προηγούμενη. Εντάξει, την πρώτη ποτέ δεν βλέπω. Θα δούμε από τις επόμενες. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να την έπαιρνε. Ξεκινάμε. Πρωτάθλημα. Θα βγούμε τρίτη. Τρίτη στο πρωτάθλημα Ίντερ. Πρώτη Juventus πάρα πολύ εύκολα με 91 πόντους. Δεύτερη Νάπολη με 86. Ποιος ξέρει τι icons έχουν πάρει τώρα αυτές οι ομάδες. Άρα δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τίτλο πρωτάθλημα. Πέλο τι έγινε. Θα αποκλειστούμε round of 16 από τη Σαμπντόρια. Αμαν. Πάμε για τίτλοι. 3-1 πάλι Juve. Double Juve. Και πάμε νομίζω Champions League. Είναι το μόνο που μείνε. Είχαμε Super Cup. Όχι, City το είχε πάρει. Λοιπόν, Group Stage. Θα βγούμε δεύτερη, θα περάσουμε στους 16 ισοβαθμία με την Manchester City. Πολύ group of death αυτό. Θα νικήσουμε 3-5 την Bayern, συνολικό σκορ. Nice. Αυτό δείχνει πολύ καλά δείγματα. Για να νικάς Bayern, η City δεν νίκησε με away goal, γάμο το σπίτι. Benfica, με Benfica στον ημιτελικό. Με ποιον έπαιξε η Benfica, με Λειψία. 3-5 θα την νικήσουμε και πάμε ημιτελικό. Και έχουν μείνει City, Chelsea και Barcelona. Πολύ δυνατές ομάδες. Για να δούμε τι έχουμε στον ημιτελικό. Θα πάμε τελικό! 2-3 θα νικήσουμε την Chelsea. Και η City θα περάσει από την Barcelona 2-0. Και έχουμε τελικό Inter Manchester City. Η City το πήρε πέρσι, πάει να το πάρει και φέτος. Για να δούμε, θα πάρουμε Champions League επιτέλους. Μπούμ! Όχι! 0-2 θα το πάρει και πάλι Manchester City. Αυτή η ομάδα είναι ακατανίκητη, ρε φίλε. Είναι ακατανίκητη, αλήθεια. Άρα άτιτλος ο Ρονάλντο για αυτή τη σεζόν. Παρ' όλα αυτά πήγε τελικό Champions League. Τώρα πάμε να δούμε πόσο rating έχει φτάσει ο R9. 86 overall. Ανέβηκε συν 4 από πέρσι, είχε 82. Εντάξει, κινείται ωραία μπορώ να πω. Κινείται ωραία, έχει άλλες 3 σεζόν. Νομίζω μπορεί να φτάσει καλό rating πάντως. Δεν ξέρω αν έπαιξε και όλα τα match, γιατί παίζει να ανέβαινε λίγο παραπάνω αν έπαιζε όλα τα match. Λοιπόν, Ρονάλντο, ναι. Και όπως κατάλαβα, δεν έπαιξε όλα τα μάτς αυτός. Ο Ράς τα έπαιξε μαζί με τον Λουκάκου. 19 μάτς μόνο ο Ρονάλντο, 7 γκολ και 1 assist. Δυστυχώς δεν ήταν βασικός. Ο Ράς και ο Σεφτσέγκο μας κατέστρεψαν. Πάμε για την τρίτη του σεζόν. Να δούμε ποια ομάδα μπορεί να τον πάρει. Λοιπόν, πριν πάρουμε όμως μεταγραφή, πάμε να δούμε λίγο πόσο potential έχει στην τρίτη σεζόν ο Ρονάλντο. Αισθάνομαι λίγο ότι παίζει να έχει πέσει το potential του. Εντάξει, τι να κάνεις. Για να δούμε φέτος, ο Ρονάλντο έχει 93 potential. Πω, έπεσε αρκετά rating το potential του. Βέβαια 93 δεν είναι άσχημο, ακόμα μπορεί να φτάσει στον Ίμπρα που είχε πάει 92. Ρονάλντο transfer offer. Μπαρτσελόνα! Τι λες τώρα, τι λες τώρα, ο Ρονάλντο πάει να περάσει από όλες τις ομάδες που πέρασε και στην πραγματικότητα. Μία Ρεάλ έμεινε στη συνέχεια. Πατάμε accept, με ψήνει Μπαρτσελόνα, με ψήνει αρκετά. Θέλω να δω και τι ομάδα έχει η Μπάρτσα. Πόσους icons θα έχουμε, άραγε. Δείτε εθνική Ιταλία λίγο τι ομάδα έχει. Όλοι icons, ρε, όλοι. Μέση στο striker. Είναι και τραυματίας ο Μέση. Αυτό είναι καλό για τον Ρονάλντο, η αλήθεια είναι. Αλλά θα τον βάλω δεξιά το Μέση, όπως και να έχει. Έχει ετό! Πάντως έχει ωραία ομαδούλα. Ντεστ, βλέπω. Ντεσαγί έχει. Ουμτιτή, Άλμπα, Μπουσκέτς ακόμα έχει. Έχει και Βερόνα. Έχει και τον Μόμεντς Βερόν. Και τον Βερόν. Ό,τι να είναι, εντάξει, είναι λίγο τρολιά τώρα αυτό με τους icons, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Ωραία, καλή ομαδούλα της Μπάρτσα. Πάμε να κάνουμε development plan τώρα στο Ρονάλντο. Λοιπόν, το shooting του έχει τερματιστεί πάρα πολύ, μπορώ να πω. Το pace του είναι σε καλό δρόμο. Τώρα αυτό που θέλουμε να ανεβάσουμε, η αλήθεια είναι, πάμε να τον κάνουμε φέτος ένα poacher, φίλε. Θα τον αφήσω poacher και στις επόμενες σεζόν παίζει να τον έχω balanced. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε φτάσει τελικό με Manchester City στο Champions League για άλλη μια φορά. Δεύτερη φορά, αυτή τη φορά με την Barcelona. Θα κάνω και την ομάδα. Δεν θέλω να είναι αυτή η ομάδα γιατί έχει κακούς παίκτες μέσα. Μέση, δεν τραβάει ο Μέση πια, ρε φίλε. Θα βάλω Τριγκάο. Βλέπω η City έχει Ανρί, έχει Ματέους, έχει Κάμπελ, έχει Overmars, Πουγιόλ δεξί back. Καλά. Αυτή τη φορά όμως θα πάμε να την νικήσουμε. Για να δούμε, τελικό Champions League. Όχι, γρήγορα παίζουν αυτοί. Να το! Να το! Γκολάσο από Άνσου Φάτι! 0-1 στο 10ο λεπτό! Πάμε να πάρουμε το τσουλού, ρε φίλε! Πάμε! Άντε!
Οχ, οχ, οχ. Ωραία. Όχι. Ωραία. Μη. Διώξτε. Διώξτε, πως παίζουν έτσι. Τερ Στέγεν από Κρούι, μπράβο ρε Τερ Στέγεν μεγάλε. Μας πιέζουν Τερ Στέγεν ξαναμπλοκάρει. Πω, μας έχουν μέσα στην περιοχή μας. Δείτε πως πιέζουν. Καλό. Πάμε, σουτ, γκουλ. 0-2, Ρονάλντο. R9 θα βάλει και αυτός γκολάκι στον τελικό του Champions League. Πάμε ρε ομαδάρα. Φεύγουμε πάλι, φεύγουμε κατευθείαν. Φεύγουμε για το 0-3. Τριγκάω, τι γίνεται. Τι γίνεται, Manchester City, πού είσαι, η εκδίκηση είναι εδώ, πάλι φεύγουμε. Πάλι πήγαμε να φύγουμε αντεπίθεση και θα το λήξει ο διαιτητής. Απίστευτο το πως έχουμε μπει μετά το 30, έχουμε καρακυριαρχήσει τη Manchester City, 0-3, δεν ξέρω αν προλαβαίνει το γυρίσει City, βλέπετε σε θέμα position και φάσεις είμαστε πάνω κάτω τα ίδια. Πάμε να δούμε δεύτερο ημίχρονο. Όχι. Διώξτε την μπάλα. Διώξτε την. Μπράβο. Έλα, είναι στο 70. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ρε φίλοι να κάνουν κάτι. Δεν προλαβαίνουν. Έλα. Όχι. Μην μιλάω. Γιατί μιλάω. Ανρί 1-3. Έχουμε άλλα 18 λεπτά. Φάουλ έδωσε. Όπω μας πιέζουν τώρα. Έλα, κρατήστε μπάλα, κρατήστε. Όχι. Δεν κάνει, δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Καθόλου. Μη ρε φίλε, μη. Απίστευτο. 2-3 στο 84. Ματέους. Έλα, πάμε. 4 λεπτά. Κρατήστε λίγο μπάλα, ρε μάγκες. Κρατήστε λίγο μπάλα. 88. Έλα, λίγο έμεινε. 89. Λίξτο ρεφ. Λίξτο. Ένα λεπτό έδωσε. Όχι, πήγε να βάλει και γκολ. Και ναι. Επιτέλους Champions League σε rewind ρε φίλε. Επιτέλους θα πάρουμε το τσουλού. Ναι ρε φίλε, ναι. Και ο Ρονάλντο είναι ένας από τους scorers. Θα βάλει και αυτός ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο η City μας απείλησε αρκετά. Πίστεψα ότι μπορεί να κάνει κανένα θαύμα εκεί. Παρ' όλα αυτά θα νικήσουμε 2-3 και θα πάρουμε το Champions League. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει παιχτεί γενικά, γιατί έγιναν τρελά πραγματάκια τώρα εδώ. Έχουμε και λέμε. Στο πρωτάθλημα βγήκαμε τρίτη. Το πήρε η Ατλέτικο Μαδρίτης με 90 πόντους. Οκ, ακραίο Ατλέτικο. Ποιος ξέρει τι παίκτες παίζει να έχει από Icons. Δεν πήραμε πρωτάθλημα, δεν πειράζει. Πήραμε τσούλου, δεν μας νοιάζει καν. Super Cup Ισπανίας. Το πήρε η Real Madrid νικώντας στην Ατλέτικο. Εμείς χάσαμε από την Ατλέτικο. Τι κύπελο. Το πήρε πάλι η Ατλέτικο. Πόπο, η Ατλέτικο παίζει να έχει φούλο μαδάρα, έτσι. Εμείς χάσαμε από την Ατλέτικο. Και Champions League βλέπουμε εδώ. Είμαστε κατακτητές του όμως. Η Ατλέτικο που έχασε, για να δω λίγο. Από τη Liverpool έχασε η Ατλέτικο. Πάλι City πήγε τελικό, ρε φίλε. Δηλαδή, ακραίο. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα το έπαιρνε. Πήγε να κάνει ό,τι έκανε η Real. Αλλά δεν το έκανε επειδή τη το έκοψε η Μπαρτσελόνα. Ρονάλντο έχει φτάσει 89 rating. Συν 3 από πέρσι. Έχει ανέβει αρκετά, μπορώ να πω. Έχει 87, 91 shooting, 71 passing και 85 dribbling. Φοβερός Ρονάλντο Ναζάριο. Πάμε να δούμε και τι stats έχει κάνει με τη φανέλα της Μπάρτσα. Νάτος, εδώ έπαιξε και ο Ετώ πολλά μάτς όμως, φίλε. Σε 31 μάτς μόνο 9 goal. Έπαιξε μάτς πάντως, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έπαιξε. Έπαιξε αρκετά ματσάκια, βέβαια μπορεί να μπει και σαν αλλαγή σε κάποια. Γι' αυτό να έχει τόσα λίγα goal. Πολύ όμως νομίζω ήταν ο Ετώ βασικός. Αυτό είναι το κακό. Δεν έχει βάλει goal, αλλά χαίρομαι που πήρε τσουλού, ρε φίλε. Πραγματικά χαίρομαι που πήρε το Champions League. Πάμε για τέταρτη σεζόν. Επιτέλους ρε φίλε, αλήθεια. Λοιπόν, ο R9 φέτος παρέμεινε στο 93 potential. Αυτό είναι αρκετά καλό. Έχει ακόμα ελπίδες να περάσει την καριέρα του Ibra. Και έχουμε πάλι δύο transfer offers για Ρονάλντο. Από ποιους? Από Bayern και από Real Madrid's. Είναι απίστευτο το ότι πάει να πάει Real Madrid's ρε φίλε. Είναι απίστευτο το ότι η σεζόν το εξελίσσεται όντως έτσι. Θα πατήσω accept και στα δύο. Και σε όποιο πάει, αν και το κόβω να πηγαίνει Bayern επειδή είναι παραπάνω τα λεφτά. Λοιπόν, Ρονάλντο Σόλτ λέει εκεί κάτω. Πού πήγε, πήγε Real ή πήγε Bayern? Real Madrid's! Απίστευτο! Απίστευτο ρε φίλε. Είναι full insane ότι πηγαίνει έτσι ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ ακραίο.
Και πάμε να δούμε και τι ομάδα έχει. Γιατί θα έχει σίγουρα και αυτή από κάποιον icon. Δεν γίνεται. Όχι, όχι πάλι striker ο οποίο. Αχ, ρε φίλε, γιατί όλες οι ομάδες έχουν striker καλύτερο από τον Ρονάλντο. Έχει και Στόιτσκο, βλέπω εδώ η Ρεάλ. Και Μπάλακ έχει. Και Ζαμπρότα έχει. Και ό,τι θες έχει. Και Μουρ, βλέπω εδώ έχει. Καλά. Καλά. Τι Ράμος, ρε μαλακά. Έχουμε Μουρ. Και Ιέρο. Τι γίνεται, ρε φίλε. Θα αφήσω Μιλιτάο όμως. Ο Μιλιτάο είναι καλός. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει με το development plan του φέτος. Ωραία, φέτος θα τον αφήσω balanced. Να ανέβουν όλα τα stats του. Πάμε να δούμε ποιος θα πάρει και τη χρυσή μπάλα φέτος. Γιατί δεν έχουμε δει τόση ώρα. Λοιπόν, και φτάσαμε δεύτερη μέρα Δεκεμβρίου. Για να δούμε ποιος πήρε τη χρυσή μπάλα φέτος. Α, δεν είναι. Δεν την έχει πάρει κάποιος ακόμα. Αλλά υποψήφοι είναι ο Ιντζάγκη, ο Μανέ, ο Σίρερ και ο Σαλά. Ο Σίρερ είναι στην Ατλέτικο, ο Ιντζάγκη είναι στην Μπάγερν, ακραίο. Player of the year announced. Και θα την πάρει ο Σίρερ τη χρυσή μπάλα. Η Ατλέτικο, εντάξει, πέρσι έκανε μια φοβερή σεζόν. Πήρε και double και στο Τσουλού είχε πάει στους 8. Οπότε ήταν λογικό ο Σίρερ, αν έκανε και καλή σεζόν, να πάρει χρυσή μπάλα. Λοιπόν, τέλος και τέταρτη σεζόν του Ρονάλντο. Πάμε να δούμε τι έκανε με τη φανέλα της Ρεάλ. Έχουμε πρωτάθλημα. Όπου θα βγει τέταρτη Real Madrid και θα μπει Champions League, πρώτη Μπαρτσελόνα, πολύ εύκολα. Βασικά πολύ εύκολα δεν το λες. Αλλά η Μπάρτσα έκανε ομάδα από ό,τι φαίνεται. Super Cup Ισπανίας. Θα χάσουμε στο τελικό από την Μπαρτσελόνα. Νικήσαμε τη Villarreal. 4-2 θα μας νικήσει η Μπαρτσελόνα. Θα το πάρουμε το κύπελο. Τελικό με ο Σασούνα. What? 2-0. Άρα τρίτος τίτλος του Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο παίζει να είναι ο μόνος παίκτης που πάει καλά και σε θέμα rating και σε θέμα τίτλων. Αυτός και ο Κριστιάνο Ρονάλντο νομίζω μόνο τα είχαν κάνει αυτά. Τι φάση, γιατί ο ημιτελικός είναι Μιράντες ο Σασούνα. Ατλέτικο έχασε από τη Μιράντες. Από την Ατλέτικο στα πέναλτι στους 32. Πολύ καλό. Και πάμε και Champions League να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, θα περάσουμε από τα groups πρώτη και πολύ εύκολα χωρίς καμία ήττα. Πάμε round of 16. Όπου θα αποκλειστούμε από τη Chelsea, 2-3 συνολικό σκορ. Και συνεχίζουμε και θα το πάρει η Juventus στο Champions League, νικώντας την Ατλέτικο 2-0 στο τελικό. Η Ατλέτικο στάθηκε λίγο άτυχη και έμεινε άτιτλη, ενώ είχε πάρα πολύ δυνατή ομάδα κανονικά. Το Europa θα το πάρει η Inter, νικώντας τη City. Η City γιατί έτσι, τι φάση. Ο Ρονάλντο φέτος θα φτάσει 89 overall θα μείνει. Τραυματίστηκε κιόλας. Όχι ρε φίλε. Για να δω, stats έκανε καθόλου. 31 μάτς είχε. Εντάξει, έπαιξε ματσάκια. Είχε 12 γκολ και 4 assist. Ο Ερνάντες έπαιξε πιο πολλά μάτς εντωμεταξύ, αλλά έχει λιγότερα stats. Εντάξει, καλύτερα από τις άλλες σεζόν, αλλά το κακό είναι τραυματίστηκε και δεν ξέρω για πόσο καιρό είναι εκτός τώρα ο Ρονάλντο. Πάμε επόμενη σεζόν να δούμε. Λοιπόν, ο Ρονάλντο, τι φάση. Δεν είναι τραυματίας πια, ωραία. Άρα ήταν για λίγο καιρό. Πάλι καλά. Για να δούμε πόσο potential έχει φέτος. Λογικά θα έχει πέσει, αυτό είναι το κακό. Άρα τον Ibra δεν παίζει να τον περάσει. Παραμένει στο 93 πάντως potential ο Ronaldo. Οπότε έχει μια τελευταία ελπίδα να δούμε αν θα πάει 93 overall. Και έχουμε Ronaldo transfer offer από Bayern. Είναι η μόνη ομάδα που άφησε, η αλήθεια είναι. Θα πατήσουμε accept, τον ζητούσε και πέρσι Bayern. Ronaldo sold. Άρα φύγαμε για την τελευταία του σεζόν στην Bayern Μονάχου. Α, έχει και Super Cup η Bayern με την Dortmund. Άρα πάμε να πάρουμε κι άλλο τίτλο. Για να δούμε λίγο την ομάδα. Όχι, Ιντζάγκη Bayern ρε φίλε. Θα βάλω τον Ιντζάγκη εδώ να παίξει δεκάρι. Ελπίζω να μην έχει θέμα εκεί. Έχει καλή ομάδα πάντως η Bayern. Και Rijkaard βλέπω εδώ, Moments και Kimmich. Βέβαια έχει Sien, θα βάλω Sien. Αριστερά, Καναβάρο έχει. Ματέος Περέιρα, Σμάχελ έχει τέρμα. Έχει ωραίους παίκτες. Παρόλο που δεν έχει πάρει πολλούς icons, είναι καλή ομαδούλα πάλι η Bayern. Για πάμε να δούμε τελευταία σεζόν. Και πάμε να δούμε και στο development plan τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, θα τον αφήσω και φέτος balanced. Να ανέβουν όλα πάλι. Εντάξει, χρυσή μπάλα δεν θα δω. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρει ο Ναζάριο. Έφτασε και η πέμπτη σεζόν στο τέλος της. Πάμε να δούμε τι κάναμε με τη φανέλα της Bayern. Το πρωτάθλημα θα το πάρουμε too easy. Είμαστε πρωταθλητές Bundesliga. Παρόλο που κάναμε 4 ήττες, η Dortmund είχε πάρα πολλές ισοπαλίες γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε πολύ δυνατά. Τρίτη είναι η Hertha εντωμεταξύ. Δεν ξέρω τι ομάδα έχει κάνει η Hertha, αλλά φαίνεται η κλάση της Bayern εδώ. Δηλαδή το πήρε πάρα πολύ εύκολα το πρωτάθλημα. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Άρα τέταρτος τίτλος για τον R9. Έχουμε το κύπελο. Όπου θα το πάρει και αυτό η Bayern. 4-2 νικώντας τη Hoffenheim. Άρα double για τον Ronaldo στην Bayern. Πολύ καλή Bayern, δεν περίμενα να τα πάει τόσο καλά. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Super Cup Γερμανίας, είμαστε μέσα. Είμαστε μέσα και χάσαμε 0-1 από την Dortmund. Εντάξει, χάσαμε το Super Cup. Και πάμε Τσουλού, όπου έχουμε τα groups που θα περάσουμε πρώτη από, και δεύτερη Lazio. Round of 16.
θα αποκλειστούμε από την Παρί. 1-2 θα μας νικήσει η Παρί. Και το τσουλού θα το πάρει η Λίβερπουλ νικώντας τη Τσέλσι στο τελικό. Εντάξει, μην τα θέλουμε κιόλα. Ήμασταν κοντά πάντως στο να κάνουμε τρέμπλ. Αν περνούσαμε και στο τσουλού, θα ήταν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Οπότε ο Ρονάλντο πήρε 5 τίτλους συνολικά. Μια χαρά, δεν είναι καθόλου άσχημα. Και πάμε να δούμε αν ξεπέρασε τον Ήμπρα. 91 overall θα τελειώσει ο Ρονάλντο Ναζάριο. Συν 2 πήρε από πέρσι. Έχει γίνει τερματισμένο εντωμεταξύ τα stats του. Είναι full ακραία. Καθόλου άσχημα. Σκεφτείτε ότι ξεκίνησε 77 overall και όλος ο Ρονάλντο. Ενώ ο Ήμπρα ξεκίνησε 78. Έπαιξε full ρόλο αυτό το match. Παίζει πραγματικά πάρα πολύ ρόλο ακόμα και το ένα rating. Πάμε να δούμε λίγο τι έκανε και στα stats του. Ο Ρονάλντο σε 48 match. 42 γκολ και 7 assist. Πριντζάκι δεν έπαιξε καν. 9 μάτσα έπαιξε μόνο. Ακραίος ο Ρονάλντο. Ποτέ δεν έχω δει ξανά τέτοια σεζόν από παίκτη τόσο καιρό σε rewind. Είναι ο πρώτος παίκτης που βλέπω ότι φτάνει 40 plus γκολ σε μια σεζόν. Full insane. Δεν ξέρω πώς ανέβηκε συν 2, ρε φίλε. Έπρεπε να πάρει πιο πολύ κανονικά. Νομίζω πολύ λίγο ανέβηκε. Ίσως την επόμενη σεζόν μπορεί να έπαιρνε και χρυσή μπάλα. Αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί κάπου εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και στα stats γενικά της Bundesliga και αυτά. Να δούμε αν βγήκε πρώτο scorer ή κάτι τέτοιο. Ο Ρονάλντο θα βγει πανεύκολα κιόλας πρώτο scorer με 33 goals σε 34 match. Ακραίος Ρονάλντο. Και στις assist, εντάξει, δεν έχουμε κάποιον εμείς. Στο κύπελο θα βγει δεύτερος με 5 γκολ. Και στο τσουλού δεν θα βγει τίποτα. Και ο Ματέος βγήκε πρώτος στο τσουλού. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το rewind που κάναμε με το in καριέρα του R9. Εγώ πιστεύω ότι πήγε αρκετά καλά. Σκεφτείτε ότι ξεκίνησε με το potential, με το μεγαλύτερο potential από όλους. Ήταν και λίγο unlucky βέβαια, γιατί πήγαινε σε ομάδες όπου δεν έπαιζε και πολύ. Πιστεύω αν έπαιζε λίγο παραπάνω, ίσως πήγαινε 93-94. Αλλά δεν πειράζει, ήταν πολύ ενδιαφέρον η σεζόν του, είχε και τίτλους, είχε και γκολ, είχε απ' όλα. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, πατήστε ένα like, subscribe στο κανάλι να φτάσουμε τους 50.000 subscribers και καμπανάκι για να ενημερώνεστε για καινούρια βίντεο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιους άλλους icons θέλετε να δείτε ή ποιους άλλους παίκτες γενικά θέλετε να δείτε. Και τα social media όπως είναι το Instagram, το Facebook, το Twitch και το TikTok θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε, καλή συνέχεια.